άρχισε το μεγαλύτερο πείραμα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Στραμμένα στη Γενέβη τα βλέμματα της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας, καθώς ξεκίνησε στο ερευνητικό κέντρο CERN το μεγαλύτερο πείραμα του αιώνα. Χιλιάδες επιστήμονες από όλο τον κόσμο, μεταξύ τους και Έλληνες, προχωρούν αυτή την ώρα στην πρώτη φάση του πειράματος που έχει ως στόχο να εξηγήσει πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν. Σκεπτικιστές εκφράζουν τους φόβους ότι το πείραμα θα δημιουργηθεί μια μαύρη τρύπα που θα καταπιεί τη Γη. Ασφαλές χαρακτηρίζει το πείραμα ο Στίβεν Χόκινγκ, εκφράζει ωστόσο αμφιβολίες για τα συμπεράσματα που θα προκύψουν. Συνεχίζεται στη Βουλή η συζήτηση του φορολογικού νομοσχεδίου μετά από μια επεισοδιακή συνεδρίαση χθες βράδυ με εκατέρωθεν πειρά και εντάσεις. Συγγνώμη. Η κυβέρνηση αναδιπλώθηκε στο θέμα των τεκμηρίων διαβίωσης και η ένσταση αντισυνταγματικότητας της αντιπολίτευσης εισέπραξε ηχηρό όχι από την κυβερνητική πλειοψηφία. Αύριο η ψήφιση του νομοσχεδίου. Βήμα πρόκληση στα προκριματικά του Μουντιάλ, αναφερθεί απόψη 9 και 4 στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου με αντίπαλο την εταιρεία Τρίλα. Σε περίπτωση που η Ελλάδα εξαφανίσει το σύνολο του τρίτου βαθμού της Βούλης, θα οδηγηθεί στην πρώτη θέση του Μουντιάλ. Έκρηξη ωραία στην Αττική. Άνεμη βόρειο-βορειοανατολική έως 5 και στενανατολικά έως 6 βοφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 33 βαθμού Κελσίου. Τα επόμενα νέα από το σύνολο 99,5 σε μία ώρα. Καλά, δεν σκέφτεσαι και δεν καταλαβαίνει τίποτα, δεν νιώθει εσύ.